Καλή σας μέρα, Παρασκευή σήμερα, τρίβουμε τα χέρια μας, θα μπορέσουμε να ξεκουραστούμε έτσι ένα διήμερο, να πάρουμε δυνάμεις, να γεμίσουμε μπαταρίες για την επόμενη εργασιακή εβδομάδα που έρχεται, αλλά μην πάτε και μακριά τώρα με όλα αυτά που γίνονται, θα το καταργήσουν και το Σαββατοκύριακο, θα καταργήσουν και το οκτάωρο, θα το κάνουν πόσο το έχουν φτιάξει, μέχρι 7 ώρες την ημέρα μπορεί να σου αφήσουν να κάνεις όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να κάνεις. Να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς, να βρεθείς με την οικογένειά σου, να συζητήσεις, να διαβάσεις τα παιδιά, να πας τα παιδιά στις υποχρεώσεις, να κάνεις και κάτι δικό σου, ξέρω εγώ, να πας να δεις την αγαπημένη σου ομάδα, να κάνεις έρωτα με τη σύζυγο ή τον σύζυγο ανάλογα. Όλα αυτά στο 7ωρο που θα μας αφήσουν, αλλά δεν θα περάσει αυτό έτσι, γιατί συνεχίζουμε και διεκδικούμε, αγωνιζόμαστε και πάμε κόντρα σε αυτά που συμβαίνουν διεκδικώντας το αυτονόητο. Λοιπόν, σεισμό είχαμε σήμερα, πριν από λίγο. 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Εύβοια, 6 χιλιόμετρα ανατολικά του χωριού Προκόπη. Έγινε σεισμός και στην Αττική. Το εστιακό βάθος δεν είναι μεγάλο, 14,2 χιλιόμετρα. Και αμέσως μετά ακολούθησε και ένας μετασεισμός μικρότερος, μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ελπίζουμε να κατευνάσει η ιστορία, να ερεμήσει και να μην έχουμε συνέχεια σε αυτή την εξέλιξη. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε στην Πράγα. Θα πάμε εκεί για να συναντήσουμε την ψυχή της ελληνικής κοινότητας, την Τασούλα Ζησάκη Χίλη, να συζητήσουμε και για τις εκδηλώσεις που έγιναν εκεί για την 28η Οκτωβρίου, αλλά και τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε όλα τα επίπεδα από την κοινότητα, έτσι ώστε να κατηθεί ζωντανός σε καθημερινό επίπεδο ο δεσμός με την Ελλάδα. Καλημέρα, Τασούλα. Καλημέρα, καλημέρα από τη συνηθιασμένη Πράγα. Καλημέρα στο στούντιο, σε όλους σας εκεί. Καλή δουλειά κάνετε. Έχει συννεφάκια, έτσι. Και βροχή και συννεφάκια και κρύο. Μάλιστα. Εντάξει, εδώ ακόμα είμαστε καλοκαίρι. Μουρμουράνε κάποιοι βέβαια, λένε πότε θα φύγει το καλοκαίρι. Θα κοντέψουμε Χριστούγεννα, αλλά εντάξει. Όμορφα, όμορφα είναι. Λοιπόν, κοίτα να δεις, επειδή όλοι έχουμε τα πάθη μας, εγώ θέλω να ξεκινήσω να μου πεις για το δικό σου το πάθος, το αθλητικό. Τι κάνει η Arsenal? Α, λοιπόν, δεν πήγαμε καλά, ξέρεις, για το Καράμπαο, γιατί έχουμε και τραυματισμούς, έχουμε και τον Μίκελ, ο οποίος κάνει πειράματα, νομίζω. Ήμουν πολύ απογοητευμένη, αλλά δεν με ενδιαφέρει η Καράμπαο. Εμένα η Premier League με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω πώς θα πάμε με τη Newcastle αύριο, διότι έχουμε και τον καπετάνιο μας, τον Odegaard, είναι τραυματισμένος. Ο Πάρτε, όλοι τους, οι καλοί μας δηλαδή. Καλά, ο Μαρτινέλη και ο Μπουκάε είναι ακόμα εκεί. Θα δούμε πώς θα πάει. Όμως... Όμως ξέρεις, είναι καλά να ξεκινάει το όνομα σου με αλφα, ναι. γιατί είμαστε πάνω από την City, την Man City. Αλφαβητικά άμα το πάμε. Να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Πώς σου κόλλησε αυτό το μικρόβιο με την Arsenal? Κοίταξε, βοήθησε η πανδημία, διότι είμαστε κλειστοί. Εγώ ποτέ δεν ενδιαφερόμουν, γιατί ο άντρας μου είναι πολύ μέσα στο ποδόσφαιρο. Και τι θα κάνουμε, κάθισα και έμαθα κι εγώ από ποδόσφαιρο. Ο άντρας μου άλλαξε κάμποσες φορές ομάδες, σαν της ήταν Λίτς, μετά Ρέντινγκ. Εξαρτάται που ζούσαμε, κατάλαβες. Και τώρα σταματήσαμε στην Arsenal. Ωραία, εκεί να μείνετε. Τώρα μην αλλάζουμε και ομάδες σαν τα πουκάμισα, αλλά μου κάνει εντύπωση. Όχι, όχι, όχι. Ναι, μου κάνει εντύπωση. Forever. Οι γνώσεις που έχεις, μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Εντάξει, λες και η ανάλυση, άκουγα κάποιον ο οποίος είναι βαθύς γνώστης, αθλητικογράφος γνώστης του ποδοσφαίρου. Μακάρι να τα ξέραν έτσι δηλαδή και εδώ οι επίσημοι, οι επαγγελματίες. Να σου πω, έχω πρόβλημα με τα offside ακόμη. Δεν τα βλέπω πάντοτε. Και ποιος δεν έχει, εδώ είναι offside που δεν είναι offside και σου λένε ότι είναι offside. Ή δεν είναι offside, σου λένε ότι είναι offside. Και τελικά βάζουν και τη γραμμή αυτή τη νοητή με το VAR. Άλλη απάτη αυτό το VAR. Έτσι, το VAR είναι για να βολεύεται αν είχαμε το VAR σύστημα. Στην Καράμπαο, ναι? Δεν θα αναγνωρίζανε το goal, το
αυτό γκολ που έβαλε ο White. Γιατί είδες ότι τραβούσε. Καλά, αυτά τα καινούργια που έχουν βάλει τους κανονισμούς. Τι είναι φυσικό να απλώσεις τα χέρια σου, τι δεν είναι φυσικό όταν πετάγεσαι πάνω στον αέρα. Τι να σου πω, εδώ τα έχω μπερδέψει λιγάκι. Αν τραβάς την, από τον τερματοφύλακα, αν του τραβάς την, το μπλουζάκι, the shirt, είναι foul. Ναι. Δεν ναι. Είναι έτσι. Ναι, βέβαια. Ναι, όμως δεν υπήρχε VAR. Ναι. Καμιά δεν φορά όμως, Στασούλα μου, και να υπάρχει VAR, πρώτα απ' όλα δεν πάνε να το ελέγξουν. Και λες, μα εδώ έγινε πέναλτι, ας πούμε, δεν βλέπετε. Τουλάχιστον ελέγξτε το, μήπως δεν έχουμε δει εμείς καλά από τις εξέδρες. Μετά το ελέγχουν και σε βγάζουν και τρελό. Σου λέει, δεν έγινε τίποτα. Και έχει πατήσει τώρα ο αντίπαλος το πόδι, τον έχει ξενιχιάσει τον άλλο παίκτη, αλλά δεν είναι πέναλτι, γιατί πρέπει μάλλον να του κόψει το πόδι. Ποιος ξέρει. Ναι. Ξέρεις, το VAR βοηθάει πολύ στο όλο σύστημα και αυτούς που είναι διαπλεκόμενοι και κυλάει υπέρ του. Δηλαδή είναι ένα ακόμα εργαλείο, θεωρώ εγώ, το οποίο βοηθάει λίγο για να γίνει καλύτερα η βρωμοδουλειά. Κι εγώ έτσι νομίζω. Πώς παίζανε τόσα χρόνια χωρίς VAR. Καλά, γινότανε και λίγο χαμός. Καλά, γινόταν εδώ. Δεν θυμάσαι, έχουν βγει πρωτοαθλητές με 500 πέναλτι. Αλλά η ιστορία είναι ότι χαλάει και την ομορφιά του αγώνα. Δηλαδή, σταματάς εκεί που είσαι σε φορ, παίζεις. Φορτσάριο. Ναι. Πέντε λεπτά να δει ο άλλος και να πάει να το ελέγξει. Πάει, χάθηκε. Και η ταχύτητα της ομάδας. Μα και τα βάζουν, τα προσθέτουν και μετά θα παίζουν και δεύτερο παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι με την Arsenal 10 λεπτά είχαμε οι καθυστερήσεις και όλα αυτά. Μπορούν να γίνουν και 15 και 25. Ναι, σαν να παίζεις μια παράταση, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Λοιπόν, πάμε, ξεφεύγουμε από το αθλητικό κομμάτι. Το γυρίσαμε τελικά στο αθλητικό. Πάμε να δούμε λίγο, οι μέρες είναι αυτές που είναι, ζούμε και είναι έντονες και με όλα αυτά που γίνονται. Εκεί η ελληνική κοινότητα προσπαθεί, παλεύει, αγωνίζεται να κρατήσει την ελληνικότητά της και νομίζω ότι η γιορτή της 28 Οκτωβρίου είναι ένα πολύ έντονο στοιχείο για να κάνει αυτό σαν εικόνα έτσι δυνατό. Ναι, είναι, κοίταξε, είναι και προπαντός τώρα, επειδή μετά την πανδημία λίγο έτσι συμμαζευόμαστε πια. Είχαμε και δυστυχώς και πολλούς από τους γέρους μας που έχουν φύγει από τη ζωή. Και τώρα βλέπουμε να συμμαζευτούμε λιγάκι, να βρεθούμε. Είναι η δεύτερη γιορτή που θα κάνουμε βέβαια μετά την πανδημία. Αλλά δεν είχαμε πολλές εκδηλώσεις. Ευτυχώς τα παιδιά, η καθηγήτρια μας που είναι υπεύθυνη για τα μαθήματα ελληνικά και τσέχικα, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και τώρα έχουμε και μία δασκάλα. Τώρα ξεκινάω από αυτό, όχι από τη γιορτή. Η γιορτή μας είναι αύριο. Mm-hmm. Έχουμε προετοιμαστεί. Έχουμε ένα πρόβλημα με τις αίθουσες, ξέρεις, στην Πράγα είναι πανάκριβες. Πληρώνουμε 2.000 και 3.000 ευρώ για μία γιορτή. Και η κοινότητα, ξέρεις, έχουμε και κάποια βοήθεια από το Δήμο της Πράγας, όμως δεν αρκεί αυτό. Ναι. Πρέπει να βάλετε βαθύ στην τσέπη το χέρι βαθιά. Ναι, όμως είναι δύσκολο. Πόσο να βάλεις εισιτήριο εισόδου? Και το εισιτήριο εισόδου που βάζουμε δεν καλύπτει ούτε ποτό, ούτε φαγητό, ούτε τίποτα. Θα δούμε πόσοι θα έρθουν, να μην μπούμε μόνο μέσα. Αλλά ευτυχώς πληρώσαμε την αίθουσα και την ορχήστρα να πληρώσεις. Όμως οι άλλες εκδηλώσεις, τα μαθήματα πάνε καλά. Είχαμε και τα 70 χρόνια από τον ερχομό των παιδιών εδώ και το εμφυλίο πολέμου, 75 χρόνια. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτή η εκδήλωση στην Οστράβα. Γίνεται σαν ένα μεγάλο φεστιβάλ, ξέρεις, και μαζεύεται ο κόσμος. Μαζεύονται από διάφορα σημεία της Τσεχίας ή μόνο από την Οστράβα? Ναι, από διάφορα σημεία. Όλες οι κοινότητες, γιατί συμμετάσχουν και με παραστάσεις. Η καθεμία δείχνει τα χορευτικά της, τις ορχήστρες της κτλ. Αλλά φέτος είχαμε και ένα πολύ καλό βίντεο που είχαν κάνει
από ποιες περιοχές ήρθαν τα παιδιά και οι αντάρτες, οι μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού εδώ. Βασικά οι περισσότεροι ήταν μεγάλοι. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και όταν έφτασαν εκεί, σε αυτή την περίοδο την πάρα πολύ δύσκολη, πήγαν, έτσι, έγινε διάσπαρτη διανομή, δηλαδή δεν πήγανε μόνο στην Πράγα, πήγανε και στην Οστράβα, στον Μπρνό, από ό,τι έτσι σε πολλές περιοχές. Ναι, ναι. Ναι, έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, δηλαδή σαν ελληνισμός που είμαστε εδώ, σαν κοινότητες ομοσπονδία, δεν προλαβαίνεις και όλες, γιατί είναι τώρα οι γιορτές, εμείς έχουμε αύριο και η Οστράβα. Εγώ ήθελα να πάω στην Οστράβα, γιατί είναι μια πολύ δυναμική κοινότητα. Όμως και αυτοί έχουν τη γιορτή τους που έχουμε και εμείς, ναι, το Σάββατο αύριο. Στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή για 28 Οκτωβρίου τώρα μιλάμε, έτσι, η ίδια γιορτή. Ναι. Όλες οι κοινότητες γιορτάζουν. Ναι. Πόση απόσταση έχει η Πράγα από την Οστράβα, πόσες ώρες είναι? Κοίταξε, είναι 4 ώρες με το τρένο μιλώ. Ναι. Άρα δεν είναι κοντά για να πεις ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι μαζί από κοινού. Είναι μακριά, δύσκολο. Υπάρχει απόσταση. Ναι, δύσκολο. Όμως, ξέρεις, συνεργαζόμαστε. Mm-hmm. Συνεργαζόμαστε. Ξέρεις, πάντα, ο πρόεδρος πάντα μας ενημερώνει τι κάνουν και κάνουν καλή δουλειά, γιατί κάνουν δουλειά και για τους γέρους και τα λοιπά. Εγώ χθες να σου πω, έκανα κάτι το οποίο, γιατί μια φίλη μου πέθανε και ούτε το πήραμε χαμπάρι, η κόρη της δεν μας ενημέρωσε. Mm-hmm. Είδα πόσοι από τους δικούς μας τους ανθρώπους οι οποίοι ίδρυσαν, οι οποίοι κράτησαν, στήριξαν και οικονομικά και ηθικά την κοινότητα, να φανταστείς 24 άτομα που ξέρουμε, γιατί πολλές φορές τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους δεν είναι μέλη της κοινότητας και δεν μας ενημερώνουν. Ναι, οπότε μπορεί να φύγει κάποιος και να μην το μάθετε κιόλας, έτσι. Ναι, είδες, η φίλη μου έφυγε 14 Απριλίου και εγώ το έμαθα προχθές. Και αυτό, ναι, κάποιος μας ενημέρισε από την Ελλάδα. Μάλιστα. Ωραία, πάμε λίγο στα των εκδηλώσεων. Δηλαδή, αύριο εκεί θα έχει χορούς, θα έχει γλέντι. Ναι, αύριο θα έχουμε, ξέρεις, πάντοτε η γιορτή ανοίγει με τον εθνικό ύμνο. Mm-hmm. Μετά οι χαιρετισμοί από τον πρέσβη της Ελλάδας. Δυστυχώς ο πρέσβης της Κύπρου θα είναι εκτός Πράγας. Οπότε λέω και εγώ 2-3 πράγματα να τους θυμίσω ότι υπάρχουμε και τι θα έχουμε παραπέρα. Όλοι βέβαια ανυπομονούν να χορέψουν. Όμως πρέπει να δούνε το καλλιτεχνικό, το οποίο προετοιμαστήκανε πολύ καλά τα παιδιά μας, το χορευτικό μας, το οποίο είναι πολύ δυνατό. Επίσης θα χορέψουν για πρώτη φορά τα παιδάκια, που για πρώτη φορά μπορέσαμε μετά από κάμποσα χρόνια να μαζέψουμε 22 παιδάκια. Δηλαδή αυτή είναι η τέταρτη γενιά τώρα μιλάμε. Ναι. Τα οποία θα χορέψουν. Είναι από 3,5 μέχρι 12 ετών. Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα, για αυτά τα παιδιά που είναι τέταρτης γενιάς, το να πηγαίνουν εκεί σε αυτό το ελληνικό στέκι, στην κοινότητα κλπ, είναι θεωρείς αγκαρία, είναι κάτι το οποίο το επιβάλλουν οι γονείς ή έχει διαδοθεί με ωραίο τρόπο από γενιά σε γενιά? Γιατί φαντάζομαι και οι γονείς τους τρίτη γενιά και αυτοί κάποιος θα τους είχε πει πάμε εδώ, πάμε στην κοινότητα. Δηλαδή όλος αυτός ο αγώνας για να κρατηθεί ζωντανή η ελληνική ρίζα αρέσει στα παιδιά? Είναι κάτι το οποίο τους κάνει να ξεχωρίζουν και να αισθάνονται όμορφα? Κοίταξε, τα παιδιά δεν τους αρέσει βέβαια, διότι ξέρεις, όλα αυτά τα παιδάκια είναι σαν τα τσεχόπουλα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το σχολείο, είναι και ο αθλητισμός, είναι και η μουσική. Και οι γονείς τρέχουν μια στα γήπεδα, μια σε μουσικές σχολές. Μαθαίνουν και υποχρεωτικά, τα βάζουν και μαθαίνουν και αγγλικά. Οπότε είναι παραφορτωμένα τα παιδιά. Όμως όταν πουν οι γονείς, και τώρα αυτό που έκανε η καινούργια μας η δασκάλα, η Βιργίνια Μπούτο, είναι πάρα πολύ καλό, γιατί για τα μικρότερα παιδιά διδάσκουν τα ελληνικά με μουσική, δηλαδή με
μουσικοκίνηση. Ναι. Είναι από αυτά τα... Ναι. Ενδιαφέρον έχει. Οπότε στα μικρούτσικα αρέσει αυτό. Ναι, είναι σαν παιχνίδι δηλαδή, τους αρέσει, ναι. Ένα βέλεα. Ναι, συνήθως για τα μικρά είναι με παιχνίδια μαθαίνουν, αλλά το καλό είναι ότι οι γονείς έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον και όταν οι γονείς δείχνουν ενδιαφέρον, τα φέρνουν τα παιδάκια. Η δασκάλα δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι ενημερώνει τους γονείς το πρόγραμμα, το τι πρέπει να κάνουν στο σπίτι, γιατί με μια μισή ώρα την εβδομάδα δεν μαθαίνεις και γλώσσα. Ναι. Αλλά πολλά από τα παιδάκια είναι από τους Έλληνες που ήρθαν για εργασία εδώ, παντρευτήκανε Τσέκες ή ήρθαν με τις οικογένειες τους και κάνανε παιδιά εδώ. Ναι, νεομετανάστες δηλαδή, έτσι, ας πούμε. Μετανάστες που θα μείνουν μάλλον. Ναι. Εμείς έχουμε μετανάστες τώρα που είναι 5 χρόνια και ούτε καν θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Είπες πριν τη λέξη κλειδί, μουσική. Και επειδή εδώ επιλέγει ο καλεσμένος ή η καλεσμένη κάθε μέρα τα τραγούδια που θα παίξουμε, έχεις επιλέξει πολύ ωραία τραγούδια, αυτό έχω να το πω. Και ξεκινάμε από το πρώτο και καλύτερο, είναι τα τραγούδια του δρόμου, σε μουσική του Μάνου Λοΐζου, έτσι. Ναι, μπράβο. Στίχους Γιάννη Νεγρεπόντη. Ερμηνεύει ο Μάνος Λοΐζος το 1974, εποχές έτσι πολύ έντονες και δυνατές, ακορντεόν. Είναι και οι μέρες μας είναι τέτοιες. Βέβαια. Επίκαιρο είπες τα σούλα μου, έτσι, είναι και οι μέρες αυτές. Πολύ επίκαιρο. Και πόσο όμορφα είναι αυτά τα τραγούδια μετά από, υπολόγισε τώρα 74, μιλάμε για 50 χρόνια. 50 χρόνια, 50... αλλά βλέπεις, οι φασίστες είναι ακόμα. Δεν ήταν, δεν ξέρω τώρα, μα είδες εκεί στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί είμαι σίγουρος ότι πληροφορείσαι το τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Είδες την ιστορία εκείνη με το βαγόνι του τρένου και τους φασίστες να απειλούν ότι θα περιλούσουν το τρένο με ένα μπιντόνι με βενζίνη και θα τα κάψουν τον κόσμο ζωντανό. Είναι ασύλληπτα αυτά που ζούμε, έτσι. Yeah. Είναι ασύλληπτα. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στα της κοινότητας εκεί. Μου έκανε εντύπωση, ανέφερες μια-δύο φορές για την δασκάλα και έτσι τη δουλειά που γίνεται. Είναι κάτι καινούριο, έχει έρθει κάποια καινούργια δασκάλα, έχει υπάρξει έτσι μια αναπτέρωση ειδικού σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό της ελληνικής παιδείας εκεί. Κοίταξε, πριν χρόνια, πριν 10-15 χρόνια, είχαμε αποσπασμένη δασκάλα από την Ελλάδα. Μετά σταμάτησαν όλα αυτά, χάσαμε κι εμείς τα παιδάκια, δεν μπορούσαμε να οργανώσουμε τα παιδιά. Κάναμε μία προσπάθεια πριν την πανδημία, μετά ήρθε η πανδημία και χαιρόμαστε διότι για πρώτη φορά έχουμε μαζέψει τόσα πολλά παιδιά. Δηλαδή αυτό έγινε με την δουλειά της υπεύθυνης για τα μαθήματα, την Κατερίνα Σπάλα, και η δασκάλα αυτή ήρθε για άλλη δουλειά εδώ και προσφέρθηκε να βοηθήσει με τον τρόπο της, με αυτό που, με το ενδιαφέρον που έχει δείξει και έχει τραβήξει και τους γονείς, αφού τους ενημερώνει για κάθε παιδάκι, για το πρόγραμμα και τα λοιπά. Πέρασαν σχεδόν δύο μήνες και δεν χάσαμε κανένα παιδάκι. Όλα πηγαίνουν στην ώρα τους, ενδιαφέρονται, οι γονείς ενδιαφέρονται και είναι πολύ βασικό αυτό. Γιατί ξέρεις, υπάρχει το πρόβλημα και με τους μετανάστες όταν, εντάξει, πηγαίνουν στην Ελλάδα, μιλάνε ελληνικά, αλλά έχω παρατηρήσει ότι τα παιδιά τους που μεγαλώνουν εδώ δεν διαβάζουν ελληνικά. Εμάς υποχρεωτικά, εγώ όταν μεγάλωνα μακριά από την πατρίδα με την νοσταλγία ότι θα γυρίσουμε 30 χρόνια και βάλε, και δεν γυρίσαμε, ήταν υποχρεωτικό. Όχι μόνο να μιλάμε στο σπίτι ελληνικά, ήταν υποχρεωτικό να διαβάζουμε. Το δώρο μας ήταν βιβλίο ελληνικό. Και προσέχω ότι τα παιδιά αυτά των μεταναστών που έχουμε εδώ, τα περισσότερα δεν διαβάζουν ελληνικά, δεν γράφουν ελληνικά και γι' αυτό νομίζω ότι είναι καλό ότι τους προσφέρουμε, ότι δεν είναι μόνο το να μιλάς τη γλώσσα, είναι και να διαβάζεις, να μαθαίνεις κάτι περισσότερο. Και η δασκάλα τους μαθαίνει και τις παραδόσεις και λίγο ιστορία από εδώ. Είναι μικρά, ξέρεις, ακόμη.
Ναι. Είναι σοβαρό όμως αυτό, γιατί όντως, ας πούμε, τα παιδιά που έχουν έρθει εκεί μεταναστών ή που ενδεχομένως που γεννήθηκαν εκεί από τους γονείς που είναι νέοι μετανάστες, είναι ένα θέμα. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει μια σοβαρή δομή ελληνικού σχολείου για να μπορέσει να μάθει το κάθε παιδί σωστά τη γλώσσα και να διαβάζει και να γράφει και τον πολιτισμό και την ιστορία, την κουλτούρα, όλα αυτά. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Τα μαθήματα αυτά γίνονται, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος χώρος, κάποιο συγκεκριμένο ελληνικό σχολείο που υπάγεται στην κοινότητα? Πώς γίνεται έτσι η διαδικασία της παιδείας? Υπάρχει το σπίτι εθνικών μειονοτήτων. Εμείς ανήκουμε σαν κοινότητα, σαν Έλληνες δηλαδή, ανήκουμε σε μία από τις 14 μειονότητες που υπάρχουν στην Πράγα και βασικά στην Τσεχία. Mm-hmm. Αναγνωρισμένες, δηλαδή είναι ιστορικό, οι μετανάστες δεν είναι μειονότητα. Οι πολιτικοί πρόσφυγες, τα παιδιά τους και αυτοί που και η τρίτη γενιά και τα λοιπά. Λοιπόν, και έτσι μας παραχωρούν δύο γραφεία, μία τάξη και ένα γραφείο έχουμε, και σε αυτό, στη μία τάξη που είναι για ελληνικά μαθήματα, για μαθήματα βασικά και ό,τι θέλουμε το κάνουμε το χώρο, εμείς τον έχουμε για ελληνικά μας, για ελληνικά και τσέχικα μαθήματα, γιατί για τους μετανάστες προσφέρουμε την τσέχικη γλώσσα. Ναι, και αυτό σημαντικό, και αυτό, έτσι ως ένα κομμάτι υποδοχής. Και τα μαθήματα αυτά γίνονται καθημερινά σε αυτόν τον χώρο ή Σαββατοκύριακα? Καθημερινά γίνονται, αλλά είναι μια μισή ώρα την εβδομάδα για κάθε ομάδα, γιατί έχουμε αρκετούς και για τα τσέχικα και για τα παιδάκια. 22 παιδάκια είναι μοιρασμένα σε τρεις τμήματα. Ομάδες. Mm-hmm. Ναι, τρεις τάξεις να πούμε. Ναι. Και είναι, εμείς θα μπορούσαμε να προσφέρουμε και περισσότερες ώρες, αλλά και τα παιδάκια δεν μπορούν να έρχονται, γιατί έχουν και άλλες υποχρεώσεις, σχολείο κτλ. Φαντάσουμε ότι και χωροταξικά το σχολείο δεν είναι κοντά στο κανονικό του το σχολείο, οπότε είναι και η διαδικασία της μετακίνησης, είναι ένα χάσιμο χρόνο μέσα από την καθημερινότητα των παιδιών. Κάποτε εμείς σχεδόν σε κάθε σχολείο, πάλι σου μιλώ για πριν πολλά χρόνια, είχαμε στην πολιτική προσφυγιά, σε κάθε σχολείο, εάν είχε 10 παιδιά Ελληνόπουλα, τα μαθήματα γινόταν στο σχολείο, μετά τα μαθήματα τα τσέχικα, που ήταν πιο τα τσέχικα, λέω. Ξέρεις, για κάθε γλώσσα εξαρτάται σε ποια χώρα ήσουνα. Ναι. Και ήταν πιο εύκολο, δηλαδή δεν χρειαζόταν να τρέχεις από τη μία να κρίνεις. Εμείς είμαστε στο κέντρο της Πράγας, οπότε για όλους είναι η ίδια η απόσταση πάνω κάτω. Λοιπόν, είπες πολιτική προσφυγιά, είπες Πράγα, πάω να τα συνδέσω όλα αυτά τώρα. Το επόμενο τραγούδι είναι «Στην Πράγα και την Πρατισλάβα». Ερμηνεύει ο Χαράλαμπος. Όλος ο δίσκος αυτός, η ξεριζωμένη του Χαράλαμπου Γαργανουράκη, είναι νομίζω ένα ιστορικό ποίημα αφιερωμένο στους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για τη λευτεριά της πατρίδας μας, που βρέθηκαν μακριά από αυτήν και που έζησαν με το όνειρο αυτό που μας περιέγραψε και εσύ 30 χρόνια. Η πατρίδα, η πατρίδα, η πατρίδα, δεν υπήρχε τίποτα άλλο μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, είναι τραγούδια του Κώστα Βίρβου αυτά. Είναι από τη δεκαετία του 70. Το 77 κυκλοφόρησε ο δίσκος «Ξεριζωμένη». Έτσι, ένας επικός δίσκος, γιατί καταλαμβάνει όλο το κομμάτι, το ευρύτερο φάσμα της πολιτικής προσφυγιάς, σε διάφορα σημεία που βρέθηκαν οι Έλληνες μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού. Πώς ήταν εκείνα τα χρόνια, Τασούλα μου, και εσύ δεν βρέθηκες τσουπ στην Τσεχία, στην τότε Τσεχοσλοβακία, έκανες και εσύ έναν... Ένα γύρο, δεν είχε στη Ρουμανία. Ναι. Δεν είχε τελειώσει ακόμα ο εμφύλιος πόλεμος, οι γονείς μου ήταν μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού. Οπότε το 49 γεννήθηκα τον Φεβρουάριο στη Ρουμανία, οι αδερφές μου ήταν στην Βουλγαρία, ο ίδιος ο πατέρας μου μαζί με μεγάλη ομάδα τους είχαν μεταφέρει μακριά για να τα σώσουν τα παιδιά από τον Εύρο, ξέρεις, εκεί γινότανε μη χειρότερα, και στη Λευκή Τρομοκρατία μετά τη Βάρκιζα και μετά. Και έτσι το 54 με την επανένωση των οικογενειών, των παιδιών, βρεθήκανε οι τρεις μου αδερφές στη Βουλγαρία, οπότε
Ο πατέρας μου ήταν βαριά τραυματίας από τη μάχη της Φλόρινας στην Βουδαπέστη. Μετά, όταν μπορούσε πια να περπατήσει, βρήκε τη μάνα μου στην Ρουμανία. Ήρθε στη Ρουμανία, γεννήθηκε ο αδερφός μου εκεί. Βρήκαμε το 54 και τις αδερφές μου. Άιντε πάλι στην... ταξιδέψαμε στην Βουλγαρία και εκεί μεγαλώσαμε, εκεί σπουδάσαμε και τα λοιπά. Ήταν ευτυχισμένα χρόνια και ξέρεις, ως πρόεδρος που είμαι, χρησιμοποιώ πάρα πολύ τις εμπειρίες που είχα εκείνο τον καιρό για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον ελληνισμό, να κρατήσουμε τις ρίζες μας. Η δεύτερη και η τρίτη γενιά να μην σκέφτονται ότι η Ελλάδα είναι νησιά, ήλιος και θάλασσα. Να μαθαίνουν την ιστορία και προπαντός τη σύγχρονη ιστορία. Γιατί ξέρεις, πολλά από αυτά τα παιδιά μαθαίνουν για την Ελλάδα, αλλά αρχαία Ελλάδα στα σχολεία, στα τσέχικα σχολεία είτε στα βουλγάρικα. Και δεν ξέρουν την σύγχρονη ιστορία. Και γι' αυτό δεν ξέρω αν βλέπεις το Καλημέρα, αλλά εκεί παρουσιάζω τη σύγχρονη μας ιστορία, ναι, για να μαθαίνουν πώς βρεθήκανε εδώ, γιατί βρεθήκανε εδώ, γιατί έχουν αυτές τις ρίζες. Ναι, το Καλημέρα, να πούμε για τους ακροατές και τις ακροάτρες που δεν γνωρίζουν, είναι το περιοδικό το οποίο κυκλοφορεί κυρίως σε ηλεκτρονική μορφή, το περιοδικό της κοινότητας, και όντως επεξεργαζόμενος αυτές τις σελίδες του μαθαίνεις κομμάτι της ιστορίας των κοινοτήτων, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι κάτι, ένα περιοδικό που σου αναφέρει αυτό ψωμί, θάλασσα και ωραία που είναι η Ελλάδα, αλλά σου μεταφέρει όλο το κομμάτι το ιστορικό για το πώς φτάσαμε εδώ, ποια είναι η ταυτότητά μας, γιατί είμαστε εδώ, γιατί έχουμε φτάσει να εκδίδουμε ένα ελληνικό περιοδικό με κόπους και θυσίες για να θυμίζουμε και να θυμόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το μοναδικό στα ελληνικά. Ναι. Φαντάζομαι, ναι, λιώνει το χέρι σου, έτσι, το γράψει. Κοίταξε, σε μία εκπομπή άκουσα το τραγούδι αυτό που έβαλες και το έψαξα και το παρουσίασα, ολόκληρο το δίσκο, το παρουσίασα στο Καλημέρα, και να δεις πως ο κόσμος έψαχνε να μάθει τα τραγούδια, γιατί για μας είναι συγκινητικά τραγούδια, είναι κάτι τα οποία έχουμε βιώσει. Ναι. Και ακόμα και η δεύτερη και η τρίτη γενιά που δεν τα έχουν βιώσει, η τρίτη γενιά βασικά που δεν έχει βιώσει τη ζωή των πολιτικών προσφύγων, αρχίσανε και ενδιαφέρονται, γιατί τώρα όταν λέω τρίτη γενιά είναι στα 30 τους. Ναι. Εντάξει, είναι στο αίμα τους μέσα όμως, είναι κάτι το οποίο, η ρίζα είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να αποποιηθείς. Θα είναι εκεί δίπλα σου αν θέλεις την ποτίσεις και γίνεται ένα όμορφο λουλούδι, ή αν δεν θέλεις και δεν σε συγκινεί, την αφήνεις να ξεραθεί. Αυτός ο δίσκος που λες τότε, και εγώ πιτσιρικάς ήταν από τους λατρεμένους μου, δεν υπήρχαν τότε ούτε YouTube ούτε τίποτα. Τώρα πατάς εκεί και σου βγάζει όλα τα τραγούδια. Ναι. Στον επίσημο λογαριασμό του Χαράλα Μπουγαργανουράκη, ο οποίος εκτιμά πολύ αυτή τη σειρά των τραγουδιών, παρότι είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες μετά ως ερμηνευτής σε άλλα τραγούδια. Σε άλλα τραγούδια. Ναι, αυτή η σειρά των τραγουδιών έτσι το άφησε ένα πολύ θετικό πρόσημο. Και τότε ήταν ο δίσκος αυτός, η ερωτελεστία, ξέρεις, και η μυρωδιά του δίσκου, το pick-up και λοιπά, να το βγάλεις, να βάλεις την πρώτη πλευρά, μετά να αλλάξεις πλευρά, να ακούσεις και την άλλη πλευρά, ξέρω εγώ, που έλεγε για τις στέπες του Ουσμπεκιστάν. Ναι. Και είναι τόσο μακρινά για έναν άνθρωπο όλα αυτά που δεν τα έχει ζήσει. Αλλά ας πούμε, εγώ δεν τα έχω ζήσει, δεν είχα ούτε έχω την τύχη να έχω κάποιον δικό μου άνθρωπο ο οποίος έχει βρεθεί στην πολιτική προσφυγιά ή έχει γεννηθεί εκεί. Εκτός από σένα που σε θεωρώ πολύ δικό μου άνθρωπο, έτσι. Και εγώ. Αλλά... μόνο που είσαι ΑΕΚ, αυτό. ΑΕΚ, τι να κάνω. Όλα τα καλά τα έχουμε πάνω μας και αυτό. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Ναι, και από μακριά, δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει άμεση σχέση και ήταν τόσο όμορφο αυτό το τελετουργικό, δημιουργώντας εικόνες για αυτούς τους ανθρώπους και μαθαίνοντας την πορεία και από ακούσματα δικά σας πώς ήταν τα πράγματα εκεί δομημένα, η οργάνωση που υπήρχε, ο τρόπος λειτουργίας, όλη αυτή η αγάπη και το πείσμα για την Ελλάδα
από την οποία οι άνθρωποι έφυγαν κυνηγημένοι για να σώθουν και να σώσουν οικογένειες. Όλο αυτό είναι ένα κομμάτι πολύ έντονο ιστορικά. Μα ξέρεις, ο κόσμος, το άλλο που δεν μπορεί να καταλάβει, για να μείνουμε Έλληνες τόσους χιλιάδες, και εμείς τα παιδιά που δεν γεννηθήκανε στην Ελλάδα και μετά που γεννηθήκανε παιδιά εδώ, θέλει μεγάλη οργάνωση. Θέλει να έχεις βιβλία. Και εμείς είχαμε και τα βιβλία μας. Είχαμε τα σχολικά μας βιβλία που γράφανε οι πολιτικοί πρόσφυγες δάσκαλοι. Υπήρχε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το πώς θα μείνουμε Έλληνες. Ήταν πολύ βασικό να μείνουμε Έλληνες. Ναι. Ήτανε στόχος. Να αγαπάμε την πατρίδα, να αισθανόμαστε Έλληνες, να την νοσταλγούμε. Είχα γράψει στο βιβλίο μου, όταν έκανα μία ανάλυση, το πόσο σχιζοφρενικό ήταν πολλές φορές να μιλάς για μας στη Βουλγαρία που ήμασταν, δεν ήταν, γιατί βλέπαμε λεμόνια. Αλλά να ζωγραφίζεις λεμόνι στην Τσεχία, που δεν είναι δικό τους φρούτο το λεμόνι, τρώνε μήλα. Ή στρίδια, ή ξέρεις, θάλασσα, που δεν υπάρχει θάλασσα εδώ. Ναι. Εξαρτάται σε ποια χώρα ήσουν. Και είναι, πολλές φορές εδώ το βλέπω, όταν βλέπω τα βιβλία που μαθαίνανε, ελληνικά, τα τότε βιβλία δηλαδή, που είχαν βγει το 50, από το 49 είχαν βγει τα βιβλία, ξέρεις, το Μπούλκες πρώτα. Ναι. Το πρώτο αλφαβητάριο κτλ. Είναι βασικά του 44... Μέχρι και δικό του χαρτονόμισμα είχε η κοινότητα, έτσι, τα δινάρια. Το Μπούλκες, ναι, και ναι. Πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν είδες την έκθεση που είχαν στο Μπούλκες, και συνδέθηκα εγώ με τα παιδιά που οργανώσανε, Μάγκλης λέγεται τώρα, συνδέθηκα και ανταλλάζουμε αρχαιακό υλικό και τα λοιπά. Και τώρα που μπαίνουν πάντα στη σελίδα μου για να βρούνε για την πολιτική προσφυγιά, γιατί οι περισσότεροι στην Τσεχοσλοβακία που ήρθανε ήταν γέροι, παιδιά και τραυματίες του εμφυλίου πολέμου. Δηλαδή οι περισσότεροι ήρθαν από το Μπούλκες. Ναι. Δεν είχαν έρθει γυναίκες τότε ή ήταν μοιρασμένα, ας πούμε, για το γυναίκες, μια οικογένεια βέβαια, είχε έρθει. Γιαγιάδες. Γιαγιάδες, ναι. Αγωνίστριες, αντάρτισες και λοιπά, έτσι. Ναι. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Νίκος Ξυλούρης, μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Οι οχτροί. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, σήμερα Παρασκευή 3 Νοέμβρη του 2023. Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με την Πράγα, με την Τσεχία. Μιλάμε με την Τασούλα Ζησάκη Χίλη και βέβαια συζητάμε για τα πράγματα που γίνονται. Α, μην ξεχάσω, Τασούλα μου, έχεις πολλούς χαιρετισμούς και φιλιά από τη Στέλλα Γκλιάνα, έτσι. Είναι καλά, τι κάνει. Καλά είναι, καλά είναι. Σε αγαπάει πολύ, μου είπε να στο μεταφέρω. Αυτό. Και λοιπόν, εγώ την αγαπάω, όλους σας αγαπώ σε αυτήν την εκπομπή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, συζητάμε και λέμε για κάποια πράγματα για την κοινότητα εκεί και για τις προσπάθειες που καταβάλει, έτσι ώστε να παραμένει η ελληνικότητα στην ταυτότητά σας. Είναι σε αιτήσια βάση κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες ξεχωρίζουν, που φέρουν ενδεχομένως μαζί όλους τους Έλληνες της Τσεχίας, ένα γενικό μάζεμα. Ποιες είναι οι σημαντικές εκδηλώσεις της κοινότητας σε αιτήσια βάση? Που μαζευόμαστε δηλαδή. Ναι, τέλος πάντων, ας πούμε ότι αυτή η γιορτή της 28 Οκτωβρίου είναι σημαντική. Άλλες που είναι έτσι, έχουν μια ιδιαιτερότητα και είναι σημαντικές ως εκδηλώσεις που κάνετε? Κοίταξε, άλλες εκδηλώσεις είναι, γιορτάζουμε πάλι πριν, τώρα θα ξαναρχίσουμε, την επέτειο της ίδρυσης της ΕΠΟΝ. Δεν ξεχνάμε, γιατί έχουμε πονίτες ακόμη που ζούνε. Και βέβαια είναι μια συνέχεια και αυτή, συνδεδεμένη με την αντίσταση, την εθνική, η αμυκή εθνική αντίσταση στην Ελλάδα. Είναι ένα μάθημα και αυτό. Και η κοπή της πίτας, που μαζευόμαστε πάλι,
να βρεθούμε, να τα πούμε. Έχουμε εκδηλώσεις, γίνονται εκδηλώσεις όχι μόνο από εμάς, αλλά και από το Πανεπιστήμιο της Πράγας, του Καρόλου, που εχθές, προχθές, δείξανε το ντοκιμαντέρ «Ευχαριστούμε Ουγγαρία». Ήρθε ο καθηγητής από την Ουγγαρία και παρουσίασε τον ελληνισμό της Ουγγαρίας. Και ένας από τους στόχους μου φέτος είναι να συνδεθούμε μεταξύ μας όλες αυτές οι κοινότητες, οι ιστορικές κοινότητες, δεν λέω οι μετανάστες, της πολιτικής προσφυγιάς που έχουν οι ρίζες τους που είναι από τον εμφύλιο πόλεμο. Ναι, διότι και αυτοί στην Ουγγαρία κάνουν μεγάλη δουλειά και πολύ καλή δουλειά και έχουν και περισσότερες δυνατότητες εκεί. Είναι και περισσότεροι βέβαια. Είναι και αυτή μια εκδήλωση. Μαζευόμαστε όταν υπάρχει το φεστιβάλ. Τώρα πάλι μιλώ για πριν. Τώρα μετά, πριν την πανδημία, γιατί ακόμα να συνέλθουμε. Σας έκοψε τα πόδια η πανδημία, μας τα έκοψε ναι. Ουρανών. Είναι το φεστιβάλ, το φεστιβάλ folklore που παρουσιάζεται το χορευτικό μας, όλα τα χορευτικά βέβαια, και το Λύκειο Ελληνίδων που τα πέρυσι πρόεδρος είναι μέλος της κοινότητας μας, η Έλλη Αλωνεύτο. Είναι το κονσέρτο που έγινε προχθές 30 Οκτωβρίου που τραγούδησαν, ήταν κονσέρτο στο οποίο παρουσιάστηκαν τα ταλέντα των μειονοτήτων. Α, και οπότε είχαμε και ελληνική παρουσία εκεί, έτσι. Ναι, ναι, ήταν τραγούδησε Χατζηδάκη και Ραβέλ, κλασικής, κονσέρτο κλασικής μουσικής, και Ραβέλ, στα ελληνικά. Και οι ίδιες, οι δύο οι κοπέλες, οι φίλες μου, οι οποίες είναι τραγουδίστριες στην όπερα εδώ, μου λένε, μα τι ωραία είναι η μουσική του Χατζηδάκη. Και λέω, μα τώρα καταλάβατε. Κατάλαβες, ήταν γεμάτη η αίθουσα και έγινε σε μια πολύ όμορφη αίθουσα του Δήμου της Πράγας 2. Καλά, οι περισσότερες αίθουσες εδώ είναι, ξέρεις, πάρα πολύ όμορφες, γι' αυτό είναι και ακριβές. Να ρωτήσω κάτι, σε όλα αυτά ακούω που το λες, ήρθε ο πρέσβης της Ελλάδας, ήρθε ο πρέσβης της Κύπρου κλπ. Υπάρχει ζωντανό ενδιαφέρον από επίσημης πλευράς και δεν εννοώ μόνο με τους πρέσβης, αλλά γενικότερα αυτή η διασύνδεση της ελληνικής πολιτείας με την ελληνική κοινότητα εκεί, τους ξεριζωμένους Έλληνες της Πράγας, υπάρχει κάποιος σοβαρός δεσμός και κάποια σοβαρή συνεργασία ή χρειάζεται και κάτι παραπάνω? Κοίταξε τώρα, χρειάζεται η οικονομική στήριξη, αλλά ξέρουμε ότι και η Ελλάδα έχει προβλήματα και εγώ ποτέ δεν ζητώ από την πρεσβεία. Όμως, με τον, τώρα πια δεν είναι καινούριος πρέσβης, αλλά με τη θητεία του πρέσβη Παρέσογλου, ο οποίος είναι από τη Μικρά Ασία και ξέρει τι θα πει προσφυγιά, μας βοήθησε πάρα πολύ με την οικονομική στήριξη των μαθημάτων, των ελληνικών. Όχι μας μόνο στην Πράγα, ομοσπονδία. Σε όλη τη χώρα, ναι. Είναι σε όλες τις κοινότητες που υπάρχουν ελληνικά μαθήματα. Επίσης, πάντα και οι δύο οι πρέσβες και της Κύπρου, πρέπει να πω, έρχονται στις εκδηλώσεις μας. Δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και ξέρεις, ταξιδεύουν κιόλας από μία κοινότητα, πηγαίνουν και μέχρι το Κέρνοφ. Μέχρι το Κέρνοφ θα πει, εγώ πήγα με τον πρέσβη της Ελλάδας, είναι 6,5 ώρες μετά το κίνητο. Καλά, πέσαμε πάνω και σε τράφικ βέβαια, όμως δεν είναι τόσο κοντά. Είναι στα πολωνικά σύνορα βασικά από την Πράγα για να πας. Και όπως ξέρεις, οι πρέσβεις και η πρεσβεία, τα μέλη της ελληνικής πρεσβείας, ευτυχώς, νομίζω είναι και από τον πρέσβη, προέρχεται αυτό το ενδιαφέρον. Αύριο να πούμε όλη η πρεσβεία, και για πρώτη φορά θα γίνει αυτό, όλα τα μέλη της ελληνικής πρεσβείας θα έρθουν στην γιορτή μας. Είναι μια μεγάλη υποστήριξη αυτή. Τώρα από Ελλάδα να σου πω, ο πρέσβης αντιπροσωπεύει για μένα την Ελλάδα εδώ. Δεν έχουμε απευθεία σύνδεση με την Ελλάδα,
δεν έχω εγώ τέτοια σύνδεση. Ό,τι γίνεται, γίνεται μέσω της πρεσβείας. Ωραία. Επίσης, υποστηρίζουμε μία εκδήλωση που θα κάνει ο πρέσβης της Ελλάδας για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα χαιρετήσω κι εγώ. Θα συντονιστούμε με την εβραϊκή κοινότητα και δεν λέω Ισραηλινή. Ναι, ναι, κατάλαβα. Πίσω στο κομμάτι της ιστορίας για να μην παρερμηνευτεί και αυτό. Λοιπόν, Τασούλα μου, δεν έχουμε πολύ χρόνο, δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Ναι. Έτσι, πέρασε η ώρα, έτσι η ώρα που περνάει όταν μιλάς όμορφα και ρολάρει ο χρόνος. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία στην εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Κι εγώ, κι εγώ. Και να υποσχεθώ ότι θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα, έτσι. Ναι, πότε θα έρθεις? Καλά. Άστο, αυτά είναι μια πονεμένη ιστορία. Θα έρθω μια μέρα οπωσδήποτε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Χαράλαμπος Γαργανουράκης, σχολείο ελληνικό. Να κλείσουμε με αυτό για το οποίο συζητήσαμε και είναι και το φλέγον θέμα της όλης ιστορίας. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και μην ξεχνάς για τις ρίζες. Συγχαρητήρια για το βιβλίο σου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα βρεθούμε να στο δώσω χέρι-χέρι. Βέβαια. Λοιπόν, ακολουθεί ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με Ωρα Ελλάδα στη Δευτέρα στις 9.